Σύντροφοι και φίλοι, επιλέγουμε να εστιάσουμε στο παράδειγμα των σιδηροδρομικών μεταφορών στη Σοβιετική Ένωση, γιατί αναδεικνύει με γλαφυρό τρόπο την υπεροχή της ανώτερης μορφής κοινωνικής οργάνωσης της παραγωγής, του σοσιαλισμού. Η κοινωνική ιδιοκτησία πάνω στα μέσα παραγωγής μεταβάλλει ριζικά τόσο το σκοπό της παραγωγής, όσο και το ρόλο των εργαζομένων στη διεύθυνση και τον έλεγχό της, ενώ αποκλείει την αναρχία και την έλλειψη σχεδιασμού, τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα ξεχωριστά μεταφορικά μέσα, με κριτήριο την κερδοφορία των αντίστοιχων επιχειρηματικών συμφερόντων. Μέχρι τη νίκη της Μεγάλης Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής Επανάστασης, το μήκος των σιδηροδρόμων στα εδάφη της Ρωσικής Αυτοκρατορίας που εντάχθηκαν στην πορεία στη σύνθεση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν περίπου 60.000 χιλιόμετρα. Το σιδηροδρομικό δίκτυο αποτελούνταν από 25 κρατικές και 13 ιδιωτικές σιδηροδρομικές γραμμές άξονες, η χάραξη των οποίων ανταποκρινόταν στις αναγκαιότητες του ρωσικού κεφαλαίου και της αποικιακής εκμετάλλευσης των παραμεθόριων περιοχών της αυτοκρατορίας. Η Σοβιετική κυβέρνηση, με διάταγμα της 28 Ιούνιου του 1918, κοινωνικοποίησε τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, ακολουθούμενος από την υπεριαλιστική επέμβαση και τον εμφύλιο πόλεμο, έφεραν τις σιδηροδρομικές μεταφορές σε πλήρη αποδιάρθρωση. Μετά την οριστική επικράτηση της Σοβιετικής εξουσίας, χρειάστηκε μια τεράστια προσπάθεια από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος και του νεαρού Σοβιετικού κράτους για την αποκατάσταση των μεταφορών. Το σχέδιο Γκοελπρό, που εγκρίθηκε από το 8ο Πανρωσικό Συνέδριο των Σοβιέτ το 1920 με την καθοριστική συμβολή του Λένιν, προέβλεπε τη μετατροπή των κύριων σιδηροδρομικών γραμμών σε ισχυρές ηλεκτροκίνητες γραμμές που θα συνδύαζαν υψηλή μεταφορική ικανότητα και φθηνή μεταφορά. Τον Απρίλιο του 1921, το Μπολσεβίκικο Κόμμα έστειλε τον Φέλιξ Τζερζίνσκι να εργαστεί για την αποκατάσταση των μεταφορών, την εξάλληψη των σαμποτάζ σε αυτές, τη μείωση του αριθμού των ατυχημάτων και για τη βελτίωση της ασφάλειας στην κυκλοφορία των τρένων. Μετά τη σύσταση της Σοβιετικής Ένωσης, το Δεκέμβρη του 1922, τα ζητήματα της τεχνικής ανάπτυξης των σιδηροδρόμων βρέθηκαν στο επίκεντρο της προσοχής των κρατικών φορέων, των επιστημόνων και των ειδικών. Ξεκίνησαν οι εργασίες για τη δημιουργία νέων τύπων μηχανών έλξης. Στις αρχές του Νοέμβρη του 1924, η πρώτη στον κόσμο διζελομηχανή με ηλεκτρονικό κυβότιο ταχυτήτων δοκιμάστηκε στη γραμμή Λένιγκραντ-Μόσχας. Το 1926 άνοιξε το πρώτο ηλεκτροκίνητο σιδηροδρομικό τμήμα στη χώρα, ενώ το 1925 το συνολικό μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου είχε ήδη φτάσει τα 75.000 χιλιόμετρα. Από τα τέλη της δεκαετίας του 20, σύντροφοι και φίλοι, η Σοβιετική Ένωση μπήκε σε μια περίοδο γιγαντιαίας ανάπτυξης της σοσιαλιστικής βιομηχανίας και συλλογικής οργάνωσης της αγροτικής παραγωγής, που έθεσαν νέα πρωτόγνωρα καθήκοντα στον κλάδο των μεταφορών. Το μεγαλύτερο κατασκευαστικό έργο του πρώτου πεντάχρονου πλάνου, 1928-1932, ήταν ο σιδηρόδρομος Τουρκεστάν-Σιβηρίας, μήκους 1.500 χιλιόμετρων, ο οποίος ολοκληρώθηκε το 1930. Το 1931 εισήχθη η ενδοεπικοινωνία στα τρένα, ενώ δοκιμάστηκαν και καθιερώθηκαν νέα συστήματα φρένων. Στο τέλος του πρώτου πεντάχρονου, το 1932, ο όγκος των σιδηροδρομικών μεταφορών είχε αυξηθεί κατά 610% σε σχέση με το 1921. Ο προσανατολισμός και η έμφαση που έδινε η Σοβιετική εξουσία στην ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτυπώθηκε και στα λόγια του Στάλιν κατά την υποδοχή στο Κρεμλίνο στελεχών του κλάδου τον Ιούλιο του 1935. Ανοίγουν εισαγωγικά, η ύπαρξη και η ανάπτυξη του κράτους μας, που υπερβαίνει ως προς τις διαστάσεις του οποιοδήποτε κράτος του κόσμου, είναι αδιανόητη χωρίς ρυθμισμένες σιδηροδρομικές μεταφορές που συνδέουν και τσιμεντάρουν σε ένα οικονομικό σύνολο τις εστίες και τα κέντρα της βιομηχανίας με τις περιοχές και τις επαρχίες της αγροτικής οικονομίας. Στα χρόνια του δεύτερου πεντάχρονου, ο όγκος των μεταφορών προϊόντων με τους σιδηροδρόμους υπερδιπλασιάστηκε σε σχέση με το 1932. Ταυτόχρονα, η μεγάλη διόγκωση των γραμμών
της εργατικής τάξης στα αστικά κέντρα και στα κατασκευαστικά εργοτάξια, αύξησε ραγδαία και την επιβατική μεταφορά. Ήδη το 35 η μεταφορά επιβατών ήταν 5 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με πριν τον πόλεμο. Μεγάλη σημασία για την ανάπτυξη της Σοβιετικής Ένωσης είχε, φίλοι και σύντροφοι, το γεγονός ότι κατασκευάστηκαν καινούργιες μεγάλες σιδηροδρομικές γραμμές που συνέδεαν τη Μόσχα και το Λένιγκραντ με το μεγάλο βιομηχανικό κέντρο του Ντονμπάς. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκαν νέες σιδηροδρομικές γραμμές προς το βορρά, με μεγάλη σημασία για τη μεταφορά ξυλίας, και προς τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, πρώτα και κύρια προς τα νέα μεταλλουργικά κέντρα που κατασκευάζονταν στα Ουράλια. Μέχρι τον πόλεμο, τα 3/4 των βαγονιών ήταν εξοπλισμένα με αυτόματα φρένα και περίπου τα μισά με αυτόματο ζεύτη. Οι σιδηρόδρομοι εκτελούσαν μέχρι τότε το 85% της συνολικής μεταφοράς φορτίων στη χώρα και το 92% της επιβατικής μεταφοράς μεταξύ των αστικών κέντρων. Η σιδηροδρομική υποδομή που δημιούργησε η Σοβιετική εξουσία έδωσε τη δυνατότητα στην αρχή του πολέμου να μεταφερθούν γρήγορα στα μετόπισθεν, χιλιάδες χιλιόμετρα δηλαδή από το μέτωπο, ο εξοπλισμός εκατοντάδων εργοστασίων, ώστε να επανεκκινήσει η πολύτιμη παραγωγή τους, αλλά και εκατομμυρίων σοβιετικών πολιτών. Παρά τις τεράστιες καταστροφές του πολέμου και στις σιδηροδρομικές υποδομές, η Σοβιετική εξουσία κατάφερε κατά τη διάρκεια του πρώτου μεταπολεμικού πλάνου όχι μόνο να ανασυγκροτήσει τις σιδηροδρομικές μεταφορές, αλλά και να προχωρήσει την παραπέρα ανάπτυξή τους. Ωστόσο, η μεγάλη αύξηση της διακίνησης υλικών αγαθών και ανθρώπων απαιτούσε ριζικό επανεξοπλισμό των σιδηροδρόμων με αντικατάσταση του παλιού εξοπλισμού. Η επίδραση της γραμμής του σοσιαλισμού με αγορά στην παραπέρα ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, ιδιαίτερα μετά την οπορτουνιστική στροφή του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ το 1956, χρειάζεται παραπέρα μελέτη. Ωστόσο, και σε αυτή την περίοδο της Σοβιετικής εξουσίας, μέχρι τις αντεπαναστατικές ανατροπές της δεκαετίας του 80, υπήρξαν επιτυχίες στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Το 1989, σύντροφοι και φίλοι, οι σιδηρόδρομοι της Σοβιετικής Ένωσης πραγματοποιούσαν το 53% του παγκόσμιου όγκου μεταφοράς προϊόντων με τρένα και το 25% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης, με μήκος βασικού δικτύου 147.000 χιλιόμετρα. Όσον αφορά το μήκος των ηλεκτροκίνητων γραμμών, η Σοβιετική Ένωση καταλάμβανε την πρώτη θέση στον κόσμο με 53.000 χιλιόμετρα το 1989. Το τεράστιο αυτό δημιουργικό έργο είχε έναν βασικό πρωταγωνιστή, τους ίδιους τους σιδηροδρομικούς, που το 1988 έφταναν τα 2.370.000 σε ολόκληρη τη Σοβιετική Ένωση. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συνθήκων δουλειάς και διαβίωσης των εργαζομένων, που σχετίζονται με τη διασπορά των σταθμών και των γραμμών, την 24ωρη λειτουργία των τρένων κτλ., απαιτούσαν από το εργατικό κράτος να λάβει και ειδικά μέτρα για τη στέγαση, τη διατροφή, τις υπηρεσίες υγείας, τον πολιτισμό για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Ήδη από το 1940 υπήρχαν ειδικά για τους σιδηροδρομικούς 420 νοσοκομεία με 35.000 κλίνες και κοντά 2.000 γιατρία σε σταθμούς και άλλους χώρους δουλειάς. Υιοθετούνταν, ανάμεσα στα άλλα παραδείγματα, εστιασμένα μέτρα υγείας και ασφάλειας που αφορούσαν τους θορύβους και τους κραδασμούς, το ατμοσφαιρικό περιβάλλον, το φωτισμό και τη θερμοκρασία. Φυσικά, σύντροφοι και φίλοι, η ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών στη Σοβιετική Ένωση δεν αποτέλεσε μια ευθύγραμμη ανωδική πορεία δίχως προβλήματα, καθυστερήσεις, λάθη, ατυχήματα. Δεν μπορεί να αντικρίζει όμως κανείς αποσπασμένα από τις αντιφάσεις της κάθε ιστορικής φάσης σοσιαλιστικής οικοδόμησης, για παράδειγμα από τα τεράστια καθήκοντα της ανοικοδόμησης των πρώτων χρόνων σε συνθήκες οξυμένης ταξικής πάλης ή την επίδραση των αντιλήψεων του σοσιαλισμού με αγορά κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Ακόμα και στις εποχές της εκρηκτικής επέκτασης της σοβιετικής βιομηχανίας παρατηρούνταν καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υποδομών, με αποτέλεσμα οι μεταφορές
να είναι εκείνο το αδύνατο σημείο όπου μπορεί να σκοντάψει και ίσως μάλιστα αρχίζει κιόλας να σκοντάφτει όλη η οικονομία μας, όπως τονιζόταν στο 17ο συνέδριο του κόμματος το 1934. Σύντροφοι και φίλοι, οι αντικομμουνιστικές γραφίδες που επιχειρούν σήμερα να βγάλουν λάδι το αστικό κράτος και τις κυβερνήσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, παραθέτοντας ατυχήματα που συνέβησαν στη Σοβιετική Ένωση σε ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της, σκόπιμα συγκαλύπτουν τη θεμελιώδη διαφορά ανάμεσα στη χώρα αυτή και στις χώρες του καπιταλισμού. Προσπερνούν τον απίστευτα μεγαλύτερο όγκο του μεταφορικού έργου των Σοβιετικών σιδηροδρόμων και τις χαμηλότερες τεχνολογικές δυνατότητες που παρήχε η επιστήμη δεκαετίες πριν για την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Αν και οι ανθρώπινες ζωές δεν αποτελούν στατιστικό στοιχείο όπως τον καπιταλισμό, μια απλή σύγκριση του μεταφορικού έργου που είχαν να επιτελέσουν οι σιδηρόδρομοι στις δύο περιπτώσεις φανερώνει ότι τα θύματα από ατυχήματα σε ολόκληρη την πορεία της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αναλογικά πολύ λιγότερα από τα θύματα των σιδηροδρομικών καταστροφών μιας χρονιάς στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση του 2023. Σε συνθήκες μάλιστα που η τεχνολογία για ασφαλείς μεταφορές έχει προχωρήσει μερικές δεκαετίες μπροστά. Η εργατική εξουσία στις χώρες του σοσιαλισμού ποτέ δεν μέτρησε με κέρδη και ζημιές. Οι σοβιετικοί σιδηρόδρομοι αποτέλεσαν ένα από τα εμβληματικά παραδείγματα του πώς ο κεντρικός σχεδιασμός, εντάσσοντας την ανάπτυξη των μεταφορικών υποδομών ως κεντρικό άξονα στην οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας, μπορεί να οδηγήσει στη γοργή ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων προς όφελος της συντριπτικής πλειοψηφίας του εργαζόμενου πληθυσμού. Σας ευχαριστώ.